διάδρομο έξω από την εισαγγελία. Όσοι είναι και άλλοι εδώ. Ενώπιον του εισαγγελέα Σερών και κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα, βρέθηκαν σήμερα το πρωί 9 κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στον Προμαχώνα. Οι Ρουμάνοι οπαδοί έφτασαν με 3 βανάκια από το Βουκουρέστι με προορισμό την Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσουν τον απόψινό αγώνα της ΘΕΑΟΑ με τον ΠΑΟΚ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους αντικείμενα που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατοχής ναρκωτικών. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στα οχήματά τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μία πτυσσόμενη ράβδος. Σε ένα σακ βουαγιάζ εκ των συλληφθέντων βρέθηκε και μία μικροποσότητα ναρκωτικών. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι περί κατοχής όπλων με αθλητικό υπόβαθρο και αντίσταση από κοινού. Κατηγορίες οι οποίες εμπίπτουν στην νομοθεσία περί αθλητικής βίας. Γύρω στις 11.30 το πρωί, 9 οπαδοί της ΘΕΑΟ Βουκουρεστίου πέρασαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου των Σερών. Τα μέτρα της αστυνομίας ήταν ιδιαιτέρως αυστηρά. Η υπόθεση θα δικαστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι. Σας θέλω ότι κάνω πλάνο αυτό. Η δικηγόρος των 9 συλληφθέντων, κυρία Αλεξάνδρα Αποστολίδου, δεν θέλησε να προχωρήσει σε καμία δήλωση, καθώς όπως ανέφερε, δεν έχει καταφέρει να μελετήσει την υπόθεση και να δει τις κατηγορίες που βαρύνουν τους κατηγορουμένους. Η εισαγγελέας πρωτοδικών Σερών ζήτησε η υπόθεση να αναβληθεί για αύριο, όπου και θα προσαχθούν στη 1 το μεσημέρι για να δικαστούν. Αυτό είναι. Κάνω το πιο.